Δύο είναι κυρίως οι λόγοι για τους οποίους η 3η Σεπτεμβρίου θεωρείται σημαντική ημερομηνία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Το τραγούδι όμως «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες» συνδέεται μόνο με την Επανάσταση του 1843, η οποία με πρωτεργάτη το στρατηγό Μακρυγιάννη κατέληξε στη σύνταξη του συντάγματος, την υπογραφή του από τον βασιλιά Όθωνα και στη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη στη συνταγματική μοναρχία. Ο δεύτερος λόγος είναι η ίδρυση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, του γνωστού ως ΠΑΣΟΚ, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου και που μέσα σε 7 χρόνια κατάφερε να γίνει το κόμμα που θα κυβερνούσε επί σειρά ετών την Ελλάδα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1979 κυκλοφόρησε από τη Λύρα ο δίσκος του Ηλία Ανδριόπουλου «Γράμματα στο Μακρυγιάννη» σε στίχους Μάνου Λευθερίου και Μιχάλη Μπουρμπούλη με τραγουδιστές τον Αντώνη Καλογιάννη και την Άλκιστη Πρωτοψάλτη. Τα περισσότερα από τα τραγούδια του δίσκου είχαν πρωτοπαρουσιαστεί σε συναυλίες του Ηλία Ανδριόπουλου στο Λυκαβητό το καλοκαίρι του 1978 με τους ίδιους ερμηνευτές. Το τραγούδι που ξεχώρισε βεβαίως ήταν το «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες» σε στίχους Μάνου Λευθερίου που αποτέλεσε επί σειρά ετών μαζί με το «Καλημέρα Ήλια» του Μάνου Λοΐζου το σήμα κατά τεθέν του ΠΑΣΟΚ λόγω της αναφοράς των στίχων στην 3η του Σεπτέμβρη. Το «Καλημέρα Ήλια» φυσικά συνεδέθηκε με το σήμα του ΠΑΣΟΚ που ήταν ένας πράσινος ανατέλων ήλιος. Οι στίχοι βεβαίως δεν είχαν καμία σχέση με την ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος, όπως καμία σχέση δεν είχε το συγκεκριμένο κόμμα με την εποχή και τα δεδομένα για τα οποία γράφτηκε το τραγούδι. Τον Ιούλιο του 2011, ο συνθέτης του, Ηλίας Ανδριόπουλος, απαγόρευσε το «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες» να παίζεται στις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Λίγες ημέρες προηγουμένως, η κόρη του Μάνου Λοΐζου, Μυρσίνη, είχε απαγορεύσει τη μετάδοση του τραγουδιού του πατέρα της, «Καλημέρα Ήλια», στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η 3η Σεπτεμβρίου αναφέρεται επίσης και σε τραγούδι που γράφτηκε για τη θεατρική παράσταση του θειάσου Τζένις Καρέζη Κώστα Καζάκου, «Το Μεγάλο Ματσίρκο», που έκανε πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου του 1973 στο Θέατρο Αθήνεων. Η μουσική ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου και η στίχη του Ιάκωβου Καμπανέλη. Στην παράσταση γινόταν μια αναδρομή στην ιστορία της Ελλάδας από την τουρκοκρατία των Όθωνα και τους υπόλοιπους κυβερνήτες της ανεξάρτητης Ελλάδας ως την μικρασιατική καταστροφή. Καταληκτικά, το τραγούδι «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες» που παρουσιάζουμε σήμερα και ολόκληρος ο δίσκος «Γράμματα στο Μακρυγιάννη» είναι αφιερωμένο στον Ιωάννη Μακρυγιάννη, οπλαρχηγό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Σχεδόν αγράμματος, αποτύπωσε στα απομνημονεύματά του όλη τη γυμνή παρακμιακή αλήθεια της ελληνικής κοινωνίας στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης δεν επαναπαύθηκε στη φήμη που απέκτησε για τη συμμετοχή του στην εξέγερση, αλλά συνέχιζε να δίνει το παρόν του ως πολιτικός και συγγραφέας για τον τόπο του, τη χώρα του και την Ελλάδα. Συλλαβίζεις τα όνειρά σου στο Άργος και στο Άργος και στον Ηλίσσο. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 Σεπτέμβρη να περνάς και έτσι κουδιά στους καφενέδες τα παλικάρια να κερνάς. Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες
Παλικάρια να κερνάς. Πάσε ξανά μπρος τους μπαξέδες, Χρήστου Σεπτέμβρη να περνάς. Κι έτσι κουδιάς τους καπενέδες, τα παλικάρια να κερνάς.